Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την φιλόξενη συχνότητα του Αντιφώνου. Λέγομαι Μάριος Νοβακόπουλος, είμαι διεθνολόγος και σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Σμυρναίο. Καλησπέρα κύριε Σμυρναίο. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η δική μας η χαρά. Ο κύριος Σμυρναίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, με το αντικείμενο της Νεοελληνικής Ιστορίας, της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και την Διδακτική της Ιστορίας, και είναι και συγγραφέας 10 βιβλίων, εκ των οποίων το τελευταίο φέρει το όνομα «Ιστορούμε μετεμπιστοσύνης, η εμπιστοσύνη ως ιστοριογραφική μεταβλητή» και σε ασχολείται με το θέμα της συσχέτισης ανάμεσα στην ιστοριογραφία, δηλαδή τη μελέτη της ιστορίας, τη σύνδεση της ιστορίας και την εμπιστοσύνη. Και ωραίο θα ήταν να ξεκινήσουμε και με αυτό το θέμα, κατά πώς η εμπιστοσύνη που την σχετίζουμε με τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι οι άνθρωποι εμπιστεύονται μεταξύ τους και εμπιστεύονται πράγματα. Πώς σχετίζεται με έναν επιστημονικό κλάδο? Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, η ιδέα ήταν ότι μελετώντας κείμενα σε σχέση με την εμπιστοσύνη, συνάντησα πολλές έρευνες μεταπολεμικές, οι οποίες σε διάφορες επιστήμες, στα οικονομικά, στην παιδαγωγική, στην ψυχολογία και σε διάφορες άλλες επιστήμες, δίνουν πρωτεύουσα σημασία στην έννοια αυτή και προσπαθούν να την αναλύσουν. Λοιπόν, ένας μάλιστα ερευνητής βρήκε ότι από το 1960 μέχρι το 1999 έχουν βρεθεί και κατατεθεί 72 ορισμοί της εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν η εμπιστοσύνη είναι ένα στοιχείο, μια πρωτεύουσα έννοια θα μπορούσε να πει κανείς και πρωτεύουσα πράξη επίσης, η οποία είναι πολύ σημαντική και στο διεπιστημονικό επίπεδο. Οπότε σκέφτηκα να δω πώς θα συμπεριφερθεί η εμπιστοσύνη μέσα στον χώρο της ιστοριογραφίας. Και εκεί βρήκα πραγματικά ότι όχι μόνο συμπεριφέρεται λειτουργικά, αλλά πάλεται κιόλας, γιατί ακριβώς ο ιστορικός, ο ιστοριογράφος, εμπιστεύεται πρώτα τις πηγές του, εμπιστεύεται το κείμενό του και τον εαυτό του επίσης για να γράψει ως συγγραφέας και τέλος εμπιστεύονται οι αναγνώστες τον ιστορικό. Ότι αυτός λέει την πιο επεξεργασμένη, την πιο πιθανή ή την αλήθεια επίσης, την αντικειμενικότητα όπως θεωρούμε. Λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα της εμπιστοσύνης μέσα στην ιστοριογραφία εμένα μου δημιούργησε έτσι πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και προσπάθησα να το πλησιάσω, να το ερευνήσω περισσότερο. Και άρχισα και το βιβλίο αυτό, το «Ιστορούμεν δι' εμπιστοσύνης, η εμπιστοσύνη ως ιστοριογραφική μεταβλητή», που βγήκε πέρυσι από τις εκδόσεις Αρμός, είναι μια προσπάθεια να δούμε τι κρύβεται κάτω από το χαλί της ιστορίας. Δηλαδή τι κρύβεται στο υπόβαθρο του ιστοριογράφου, στο υπόβαθρο των ιστορικών πηγών. Και εκεί γίνονται μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία συνήθως ο πολλής κόσμος, αλλά και οι ιστορικοί όμως, όπως έχω διαπιστώσει, προτιμούν ή να τα παραμελούν ή να τα αγνοούν, να τα αποθούν. Αυτό γίνεται επειδή θεωρούν κάποια πράγματα πολύ αντικειμενικά ή δεδομένα και δεν σκέφτονται ότι μεσολαβεί η εμπιστοσύνη ή ότι έχουν μια προδιάθεση. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτό το οποίο διαπίστωσα εγώ έτσι και από τις αρχαιακές μου έρευνες αλλά και από την δευτερογενή ιστοριογραφία αλλά και από βιβλία ξένων πρωτίστως και κυρίως της φιλοσοφίας της ιστορίας, είναι ότι ακόμα λειτουργεί αυτός ο αντικειμενικότροπη κατεύθυνση ότι πρέπει να βρω την αλήθεια του παρελθόντος. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο εγώ τουλάχιστον έτσι, είμαι πολύ επιφυλακτικός απέναντί του. Η ιστοριογραφία εγώ την βλέπω σε μία όχι αντικειμενική αλλά σε μία προσωποκεντρική κατεύθυνση. Δεν τη λέω υποκειμενική, επειδή η υποκειμενικότητα είναι μια έννοια που έχει διαφθαρεί από το διαφωτισμό και τον ορθολογισμό, έχει διαφθαρεί και θεωρείται, έχω προσωπική εμπειρία αυτού από ιστορικούς συναδέλφους μου,
ότι θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο είναι αυθαίρετο, κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό, δεν ξέρω πώς το θεωρούν αυτό, κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν αυτή, σαν να είμαστε ακόμα στο 19ο αιώνα, που με τον Λεοπόλδο Βον Ράνκε, έναν από τους κορυφαίους, από τους ιστορικούς, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά καθιέρωσε την ιστορία ως επιστήμη, ξεκίνησε ότι τα πράγματα μπορούν να αποτυπωθούν όπως ακριβώς έγινε. Αν μελετήσει κανείς τις ιστορικές πηγές, τις συγκρίνει φυσικά και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί η ιστορία, η ιστοριογραφία σε συγκεκριμένη περίπτωση, έχει έναν βαθύ προσωποκεντρικό χαρακτήρα? Γιατί την κάνουν άνθρωποι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πολλοί ιστορικοί προτιμούν να αποθούν ή να αγνοούν ενδεχομένως, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προχωράει προς την μελέτη και τη συγγραφή της ιστορίας, έχοντας πάντα αυτό το οποίο λέει ο Ράιχαν Κόσελεκ, αυτός ο μεγάλος γερμανός ιστορικός, προαποφάσεις. Δηλαδή, μπαίνει στο πεδίο της μελέτης της ιστοριογραφίας, των πηγών δηλαδή, και στη συνέχεια της συγγραφής, μπαίνει με μία προαπόφαση, μία πιθανή ιστορία στο μυαλό του. Και αυτό το λέει και ο Χάιντεγκερ και ο Γκάνταμερ και ο Ρικέρ, δηλαδή κορυφαίοι, ας πούμε, εκπρόσωποι, φιλόσοφοι και φιλόσοφοι της ιστορίας. Οπότε λοιπόν, ουσιαστικά, αυτό το οποίο συμβαίνει, ακόμα και αν κανείς είναι πραγματικά ειλικρινής, έντιμος, ικανός, αυτό δεν αναιρεί τα πράγματα, μπαίνει έχοντας ένα σχήμα ιδεολογικό καταρχήν, αλλά ουσιαστικά οντολογικό. Κάνω μία διάκριση ανάμεσα στην ιδεολογία και την οντολογία. Η ιδεολογία είναι μία εκλογήκευση, μία κρούστα που υπάρχει πάνω από το βαθύ οντολογικό, ασυνείδητο πολλές φορές, υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου και του ιστορικού. Ο ιστορικός είναι άνθρωπος. Και οπότε έρχεται μαζί με τις προκαταλήψεις του, ας πούμε, είναι λίγο ίσως πιο αρνητικά φορτισμένη λέξη, προαποφάσισε να το ναι, ας πούμε. Και προκαταλήψεις. Ακούμε γιατί. Και το γεγονός ότι επέλεξα να μελετήσω το πεδίο Α και όχι το πεδίο Β ή να κάνω π.χ. πολιτική ιστορία αντί κοινωνικής οικονομικής ιστορίας, και αυτό υποδηλώνει κάποια προαπόφαση. Κάποια χορδή μέσα μου. Ακριβώς. Έτσι, την οποία θέλω να την κάνω συγχορδία. Ακόμη και αν είναι ότι απλά αυτό τον συναρπάζει πιο πολύ. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν έχει δηλαδή κρυφές ή υπολογιστικές προϋποθέσεις. Μα να σας πω κάτι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμα και οι προπαγανδιστές πιστεύουν πραγματικά αυτό που προπαγανδίζουμε. Δηλαδή δεν έχω την αίσθηση ότι οι μεγάλοι προπαγανδιστές της ιστορίας είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι λένε ψέματα. Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί. Δηλαδή είναι το όλο τους είναι, το όλο τους ασυνείδητο, αυτό που ονομάζω οντολογία. Και εδώ ίσως θα πρέπει να πούμε τι είναι η οντολογία. Εγώ έτσι και στα μαθήματά μου εκεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσπαθώ να ορίσω μερικά από τα στοιχεία τα οποία ορίζουν την οντολογία του κάθε ανθρώπου και του ιστορικού. Φυσικά η ιδεολογία του και η κοσμοθεωρία του, έτσι, η ψυχολογία του επίσης, οι νίκες και οι ήττες του στη ζωή. Αλλιώς είναι ένας ο οποίος αισθάνεται ότι νικάει συνεχώς, ανεβαίνει την ανηφόρα μια χαρά, και αυτός, και άλλο αυτός ο οποίος έχει μια νίκη, μια ήττα, πιο πολλές ήττες κλπ. Αυτό το επηρεάζει πάρα πολύ στο πώς αντιμετωπίζει, στο πώς γράφει. Οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες, ο χώρος, η εποχή που ζει, ο τόπος που ζει, οι συμβάσεις και οι συμβιβασμοί που κάνει με την πολιτική, θρησκευτική, οικονομική εξουσία κάθε φορά. Και τούτο φαίνεται όχι μόνο με τον ιστορικό του τώρα που μελετά και είναι όλοι μέσα σε όλες αυτές τις σχολές σκέψης, ισχύει και για όλες τις πηγές του, έτσι, μια προσμία, οπότε πολλαπλασιάζεται. Και εκεί είναι το ωραίο, το γόνιμο, αλλά και το παράδοξο. Δηλαδή, συνδυάζονται υποκειμενικότητες. Οι ιστορικές πηγές είναι γραμμένες από ανθρώπους, δηλαδή υποκειμενικότητες, έτσι. Που έχουν και αυτοί ομοίως παρόμοιες οντολογίες, καμιά φορά άγνωστες σε εμάς, γιατί όσο πάμε πίσω στο παρελθόν, είναι μεν η ανθρώπινη φύση, λέμε, έχει αγάπη, μίσος και όλα τα γνωστά συναισθήματα, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε όμως πώς αυτή η οντολογία λειτουργήσε την ώρα που έγραφε την ιστορική πηγή, είτε είναι από μνημόνευμα, είτε είναι διαταγή, επιστολή, εγκύκλωση, κάθε φορά τι είναι, ή αρχείο. Και αυτή η υποκειμενικότητα του παρελθόντος έτσι, προσπαθεί να συμφιλειωθεί με την υποκειμενικότητα των ιστορικών του παρόντος, του εκάστοτε παρόντος. Και γίνεται λοιπόν μία μίξη,
η οποία όμως είναι βαθιά προσωποκεντρική. Γι' αυτό και πολλές φορές λένε και στην ιστορία, στην ιστοριογραφία, ότι με τις ίδιες πηγές, δύο διαφορετικής οντολογίες ιστορική θα φτιάξουν διαφορετική σύνθεση. Καμιά φορά και αντίθετη τελείως. Και αντίθετη, ναι. Οπότε εδώ έρχεται το θέμα της εμπιστοσύνης, δηλαδή έτσι. Ο μελετητής που εμπιστεύεται τις πηγές του και τους ανθρώπους που φαίνονται έτσι. Πίσω από αυτές. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει η εμπιστοσύνη που θα τη λέει κανείς υποκειμενική, ψυχολογική ιδιότητα. Εγώ τη λέω προσωποκεντρική για να μην διαφθαρεί από το υποκειμενικό. Το προσωποκεντρικό συνδυάζει σε διάφορες ποσοστώσεις ορθολογικό και ανορθολογικό μέσα. Γιατί πραγματικά το να γράψω κάτι, και ειδικά στον χώρο της ιστορίας, αλλά και στον χώρο των μυθιστορημάτων και των ποιημάτων, πρέπει να κάνω μια ορισμένη εκλογήκευση. Και αυτό σημαίνει μια ορθολογιστική διαδικασία. Λοιπόν, οπότε έχετε αυτή η σύνδεση και φτιάχνω ο καθένας τη δική του θεωρία. Αλλά αυτό όμως παίζει μεγάλο ρόλο και δεν μπορείς πια να ονομάσεις ότι, να πεις ότι φτιάχνω μια ιστορία ουδέτερη, αξιόπιστη, αντικειμενική κλπ. Μπορεί να είναι αξιόπιστη για κάποιους και για άλλους να μην είναι. Και μέσα στην ιστορία, στον χώρο της ιστορίας, έχουμε αυτού τους πολέμους της ιστορίας. Δηλαδή συμβολικές και καμιά φορά και πραγματικές έτσι, σφαγές ανάμεσα στους κάστους αντιπάλους. Δηλαδή δεν φτιάχνω εν ολίγη σε σχέση με την εμπιστοσύνη, δεν φτιάχνω αντικειμενική ιστορία, κρυσταλώνω σε βεβαιότητα ότι έτσι είναι δηλαδή την εμπιστοσύνη μου προς το ένα ή το άλλο. Από τη στιγμή όμως που όπως είπατε μόλις μπορεί ενώπιον της ίδιας πηγής δύο ιστοριογράφοι να έχουν τελείως διαφορετική ερμηνεία, δεν ελοχεύει ο κίνδυνος ενός χάους, ενός σχετικισμού σε τελικά συμπεράσματα. Διότι να αναφέρω ένα παράδειγμα, έχει τύχει να διαβάσω έναν σχολιασμό μιας πηγής, η πηγή λέει το Α και λέει ο ιστοριογράφος. Αυτό όμως είναι προφανές ότι η πηγή μας το λέει ειρωνικά και συμπεραίνει το ακριβώς αντίθετο. Και σαν αναγνώστης έρχεσαι σε αμηχανία γιατί λες πώς θα το κρίνω αυτό, πώς θα βγάλω εγώ συμπέρασμα. Κοιτάξτε, γίνεται καταρχάς. Και όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν προσερχόμαστε στη μελέτη και συγγραφή της ιστορίας και στην ανάγνωση της ιστορίας ως tabula rasa, σαν άγραφοι χάρτες. Προερχόμαστε με πιθανά σχήματα μέσα μας, άρα αν η χορδή που έχει που πάλι μέσα στο κείμενο που διαβάζουμε, έτσι, αγγίξει τη δική μας χορδή που έχουμε σαν αναγνώστη της ιστορίας, τότε θα πούμε ότι συμφωνούμε και εμπιστευόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε οποιοδήποτε βιβλίο, φαντάζομαι όμως και στα ιστορικά, αυτό που λέμε, ακούμε κάποιον που μιλάει ή που γράφει, τι ωραία που τα λέει, έτσι. Γιατί τα λέει ωραία για μας. Τα λέει ωραία γιατί ακριβώς συμφωνούμε ή συμφωνούμε με αυτό που λέει ή ενισχύει τη δική μας οντολογία και ιδεολογία αυτά τα οποία λέει. Αποκλείεται, είναι πολύ σπάνιο, πρέπει να είμαστε πολύ διασταλτικοί άνθρωποι και υπάρχουν ενδεχομένως λίγοι από αυτούς, έτσι, που θα μπορούμε να γνωρίσουμε αξία σε ένα κείμενο το οποίο είναι αντίθετο με τη δική μας ιδεολογία, οντολογία. Είναι πιο δύσκολο, γιατί πολλές φορές προσφεύγουμε στην ανάγνωση ακριβώς για να επιβεβαιώσουμε έτσι, ακριβώς. Αυτό που θέλουμε. Και αυτό που θεωρούμε αυθεντία εμείς ή που μας διαφημίζουν οι άλλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ιστορική συντεχνία επίσης, ότι αυτός είναι αυθεντία στο κομμάτι αυτό, επειδή μελέτησε πολλές πηγές κλπ. Θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά για το Θουκυδίδη, ο οποίος θεωρείται για αιώνες ο πατέρας της ιστορικής αντικειμενικότητας, έτσι, ο ιδρυτής πολιτικής ιστορίας, και έλεγε, ας πούμε, η Ζακλίν ντε Ρομιγί, που ήταν κατεξοχήν μελετήτρια, πώς να το πει κανείς, του Θουκυδίδη, λέει ότι φαίνεται μέσα στο έργο του ο ενεργός και δημιουργικός ρόλος του ιστορικού στην μελέτη και επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Η λέξη δημιουργικός, έτσι, δεν είναι αντικειμενικότητα, είναι υποκειμενικότητα. Φτιάχνει ένα πολύ ωραίο σχήμα, ας πούμε, λέμε πολύ βαθύς ερμηνείες ενδεχομένως κλπ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι, όπως και σε όλα τα έργα, ότι δημιουργούμε μία υποκειμενική πρόσωπο-κεντρική κατάσταση, την οποία καλούμε τους αναγνώστες να εμπιστευτούν. Το θέμα είναι ότι στο δημόσιο διάλογο και πολύ συχνά και στο λόγο των επαγγελματιών, των ακαδημαϊκών ιστορικών, υπάρχει ένα δίπολο μεταξύ της, υποτίθεται τουλάχιστον, απολύτως αντικειμενικής και επιστημονικής ιστορίας και των μύθων. Και είτε μύθων, από ναι. προκαταλήψεις, είτε από
ατζέντα, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας πόλεμος, η μύθη του ενός και του άλλου, η εθνική μύθη και το δίπλο μύθος ή πραγματικότητα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ είδα μέσα στα ιστορικά κείμενα είναι ο καθαρά πολεμικός χαρακτήρας της ιστοριογραφίας. Η ιστοριογραφία μάχεται. Έτσι, ο ένας ιστορικός είναι μάχονται τους συγχρόνους τους ή τους προηγούμενους. Ότι είναι γραφική, οπισθοδρομική, ότι είναι δεν ξέρω πώς. Υπάρχουν διάφορες έτσι και πολύ απαξιωτικές, αφελείς επίσης κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι μια γουίγκης, όπως λέμε, δηλαδή μια προοδευτικίστικη ιστορία που σημαίνει από τον Butterfield, που σημαίνει ότι δηλαδή κάθε καινούριο είναι πάντα καλύτερο, σπουδαιότερο, δεν ξέρω τι, πιο αξιόπιστο από το παλιό. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν ισχύει, έτσι, είναι ένας δετερμινισμός αυτό το πράγμα. Τώρα, σε σχέση με τους μύθους, έτσι. Εν Ελλάδη κυρίως, έτσι, οι ιστορικοί είναι, όχι πάντα, αλλά συνήθως είναι οι μεγάλοι απομυθοποιητές. Βέβαια και στο εξωτερικό έτσι γίνεται κατά καιρούς. Εδώ όμως θέλουμε να απομυθοποιήσουμε τις μυθοποίησεις του παρελθόντος. Η δική μου θέση είναι ότι στο δίπτυχο μυθοποίηση-απομυθοποίηση βάζω ένα τρίτον όρο, ο οποίος όρος αυτός τον αποκαλώ, τον ονομάζω αναμυθοποίηση. Δηλαδή, υπάρχει μια μυθοποίηση. Η μυθοποίηση είναι εγγενής ανθρώπινη κατάσταση. Δεν γίνεται οτιδήποτε χωρίς να μυθοποιηθεί, να δραματοποιηθεί, δηλαδή να δοθούν σε αυτό από τον ίδιο που το πράττει, αλλά και τους άλλους που είναι γύρω του, υπέρτερες της πραγματικότητας εκφράσεις και εκφάνσεις. Έρχεται λοιπόν ο άλλος μετά από την ίδια εποχή που γίνεται το ιστορικό γεγονός ή αργότερα, έρχεται λοιπόν και απομυθοποιεί, γιατί κάνει κάποιους συνδυασμούς εκεί, δεν υπάρχει αυτό, δεν το βρήκα στην πηγή και εκείνο και τ' άλλο ας πούμε. Δεν το κάνει, διατείνεται, το κάνει για την αναζήτηση της αλήθειας. Έτσι. Αλλά επειδή είμαστε πάντα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στους ανθρώπους, έτσι, και δεν δεχόμαστε τις μετρητής, όπως δεν διαβάζουμε και τις μετρητής στις ιστορικές πηγές, αυτό είναι άλλη μια τραγωδία του ιστορικού επαγγέλματος και του αναγνώστη της ιστορίας. Λοιπόν, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί να πούμε ότι ψάχνει την αλήθεια. Η άποψή μου είναι ότι συνήθως, για να μην είμαστε και απόλυτοι, δεν ψάχνει την αλήθεια, ψάχνει την επιβεβαίωση της δικής του οντολογίας ιδεολογίας. Άρα αυτό το πράγμα βάζει ένα μύθο στη θέση του μύθου. Και μάλιστα θεωρεί ότι και αυτός ο μύθος είναι τελεσίδικος. Σαν να τελείωσε η ιστορία με το συγκεκριμένο ιστορικό, τη συγκεκριμένη ιστορική ομάδα. Λοιπόν, αυτό βέβαια μπορεί αργότερα να πει κανείς ότι θα υπάρξει μια άλλη αναμυθοποίηση, της αναμυθοποίησης, απομυθοποίησης κλπ. Ας πούμε, όπως ακριβώς και συμβαίνει. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι εμείς πιάσαμε τον τάβρο της ιστορίας από τα κέρατα, θα μπορούσε να πούμε ομά έτσι, και να κινηθούμε και βέβαια να κατηχήσουμε. Και εδώ ερχόμαστε στον χώρο της δημόσιας ιστορίας, ας πούμε, να κατηχήσουμε το κοινό. Έχω ακούσει συγκεκριμένα ιστορικούς που λένε εμείς συμφωνούμε μεταξύ μας έτσι και πρέπει να βγούμε από τις έδρες μας και να κατηχήσουμε το κοινό μέσω της δημόσιας ιστορίας. Η οποία βέβαια είναι επίσης ιδεολογικά προσδιορισμένη. Και εδώ να πούμε λίγο την ιστορία με την ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Ένα πολεμικό όπλο. Επειδή είναι και πολύ συχνή κατηγορία μεταξύ του ενός και του άλλου στρατοπέδου. Κάνει ιδεολογική. Ενώ εγώ κάνω αγνή επιστήμη. Αγνή επιστήμη κλπ. Αυτό είναι μια φαντασίωση. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχει έρθει η ψυχανάλυση στον 20ο αιώνα, όλοι αυτοί, Φρόιντ, Λακάν, Κλάιν κλπ., όλοι αυτοί οι οποίοι ανασκάψανε ουσιαστικά τον ψυχισμό της Βικτοριανής Ευρώπης και είδανε μέσα ότι όλα είναι ρευστά και, έτσι, και κρεμή και παράδοξα και αμφίσιμα κλπ., δεν μπορούμε να μιλάμε και στον χώρο της ιστοριογραφίας ότι πραγματικά εμείς θα πούμε την αξιόπιστη ή την πιο αντικειμενική. Βέβαια, ο όρος αντικειμενικότητα δεν υπάρχει πια στους ιστορικούς. Υπονοείται όμως. Δηλαδή, στο βάθος ότι εγώ κάνω τη σωστή ερμηνεία και εσύ είσαι ιδεολογική χρήση. Εγώ ονομάζω την ιδεολογική χρήση της ιστορίας με τρεις όρους. Τη λέγω ονομάσει ξύλινο ξύλο, σιδερένιο σίδερο, βραχώδη βράχο. Όπως δεν μπορεί να πεις ένα βράχο βραχώδη, είναι ανόητο, έτσι. Έτσι και δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Καταρχάς η ιστορία πάντα χρησιμοποιείται, αποκλείται να μην χρησιμοποιηθεί, για καλό και κακό σκοπό δεν έχει σημασία, και βέβαια πάντα χρησιμοποιείται με προαπόφαση. Με μια πιθανή ιστορία, με ένα σχήμα
Έτσι, όπως είπαμε, ο Κόσελεκ, ο Ρικέρ, ο Χάιντεγκερ, ο Γκάνταμερ κλπ. Έχουν μιλήσει για αυτό το πράγμα. Δεν προσερχόμαστε ποτέ σαν άγραφοι χάρτες. Υπάρχει περίπτωση όμως, για παράδειγμα, με τη χρήση μιας αυστηρής μεθόδου ή του τρόπου και με την καθοδήγηση των επισήμων καταρτισμένων δασκάλων της ιστορίας να γίνει αυτό σε ένα πιο στενό και προστατευμένο πλαίσιο για να μην χαθεί η ιστορία από τις ιστορίες με μικρό γιώτα του ενός και του άλλου. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το θέμα του σχετικισμού, έτσι που νομίζω έτσι και στην αρχή κάπως τέθηκε. Ο σχετικισμός είναι μια πολεμική κραυγή αυτών που θέλουν να ακινητοποιήσουν, να κρυσταλώσουν την ιστορία, ότι είναι αυτό και αυτό και μάλιστα αυτό και αυτό που λέω εγώ και η ομάδα μου. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να είμαστε σκεπτικιστές. Κατηγορούν το σχετικισμό γιατί δεν θέλουν το σκεπτικισμό. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία. Με καμιά μηχανή του χρόνου δεν μπορώ να πάω στο παρελθόν πίσω και να καθρεφτήσω, να φωτογραφίσω, αν και φωτογραφίες ακόμα, όπως ξέρουμε, έχουν ιδεολογική χρήση, έτσι, είναι γνωστό αυτό, ας πούμε. Ακόμα και η έννοια του αυτόπτη μάρτυρα είναι και αυτή, δηλαδή ότι είδα με τα μάτια μου το γεγονός. Καθώς δεν βλέπω ποτέ με τα μάτια μου. Βλέπω μόνο μου το είναι. Είναι αυτό το οποίο λέω καμιά φορά στους φοιτητές εκεί στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, λέω, κοιτάξτε, στο δρόμο απ' έξω γίνεται ένα δυστύχημα, ας πούμε, έτσι, ομιγέννητο βέβαια. Λοιπόν, το βλέπετε κάποιοι. Έτσι. Ένας είναι βιαστικός, αγχωμένος, το βλέπει, δεν του δίνει σημασία. Άλλος κοιτάει. Θα μεταφέρει την εικόνα αυτή, ας πούμε, στο φίλο του, στο χωριό που είναι, μάλλον του κλπ. Έγινε εκείνο και τα άλλο. Πώς θα το μεταφέρει? Με ποικίλους τρόπους. Το ίδιο πράγμα είδαν όλοι. Έτσι. Τα μάτια βλέπουν όλα. Έτσι. Το ξέρει κανείς τυφλός. Λοιπόν. Αλλά επειδή δεν βλέπουμε τα μάτια, βλέπουμε όλο μας το είναι, όλη μας την οντολογία, με το τι είμαστε, δηλαδή όλη μας την προαπόφαση, γι' αυτό βγάζουμε και διαφορετικές καταστάσεις. Το ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, αντικειμενική ιστορία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε, δεν πρέπει να απορρίπτουμε. Αυτό είναι μια διηνεκής έρευνα. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, τις ιστορικές πηγές. Πολλές φορές τις παίρνουμε τις μετρητής. Επειδή ακριβώς κουμπώνουν πολύ καλά με την ιδεολογία μας και την οντολογία στο βάθος. Που έχουμε πει, η ιδεολογία είναι μια κρούστα πάνω στο βαθύ ασυνείδητο του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν, αυτό το οποίο προτείνω και εγώ στους φοιτητές μου, υπάρχουν ερωτήματα. Ποιος γράφει την πηγή, πότε τη γράφει, γιατί τη γράφει, σε ποιον τη γράφει, για ποιον είναι η ιστορία. Τη γράφει για το φίλο του, στέλνει επιστολή, ας πούμε, και είναι ένα ιστορικό τεκμήριο μια επιστολή. Δηλαδή υπάρχουν πλήθος ερωτήσεων, η οποία, μια διαδικασία βέβαια που είναι ατέλεστη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι, εξάλλου θα έλεγε κανείς ότι η ζωή και η ιστορία δεν προχωράει με βεβαιότητες. Προχωράει με πράγματα στα οποία δείχνουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή ένα σωρό εντελώς ανθρώπινα ιδιώματα, όπως είναι η εμπιστοσύνη, η πειθό, η όρεξη, ο ζήλος, ο ίστρος, οι αντιπάθειες, το μίσος, η αγάπη, δηλαδή πάνω εκεί βασιζόμαστε και προχωράμε στη ζωή. Στη ζωή δεν την προωθεί η αντικειμενικότητα, την προωθούν οι υποκειμενικότητες, για το καλό, για το κακό, για το μεσαίο, για το γκρίζο και το φωτεινό και το σκοτεινό. Και εδώ νομίζω ταιριάζει η έκφραση του Οδυσσέα Ηλίτη που λέει στη Μαρία Νεφέλη κάπου ότι για να πατάς γερά πάνω στη γη, σε μια βεβαιότητα θα λέει κανείς, πρέπει να έχεις τον απόδυσο έξω από αυτή. Δηλαδή, σε όλη αυτή τη φαντασιακή κατάσταση των ανθρώπινων ιδιωμάτων, δεν αποδεικνύονται. Όλα αυτά δημιουργούν, αν και οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας, αλλά και οι αναγνώστες της ιστορίας, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτό που λέει, νομίζω, ο Λεγκόφ, ότι η ιστορία δεν αποδεικνύει, φωτίζει απλώς τα πράγματα και δεν τα εξηγεί με την έννοια που θέλουμε, μια αλγοριθμική, ένα problem solving, ας πούμε. Προσεγγίζει από εδώ, πολιορκεί το παρελθόν, όπως το ξέρει. Γι' αυτό και λέω ότι πραγματικά θα έπρεπε η ιστοριογραφία να χρησιμοποιεί όρους οικοτολογίας, πιθανολογίας. Δηλαδή, μου φαίνεται, υποθέτω, ίσως είναι πιθανόν αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε στο παρελθόν με καμία δύναμη, με καμία μηχανή του χρόνου, για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι έγινε έτσι και αλλιώς. Οπότε ίσως ήταν πιο γόνιμο, πέρα από τα δίπολα μύθων και πραγματικοτήτων ή όλη αυτή την πολεμική,
να, ο ιστορικός να έχει συνείδηση της αναμυθοποίησης την οποία κάνει και να είναι μια αναμυθοποίηση ανοιχτή και ικανή να κάνει διάλογο με τις επόμενες, προηγούμενες έτσι, και τις ακριβώς. Απέναντι. Και αυτό λείπει. Γιατί ο διάλογος γίνεται μέσα σε συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένες, γι' αυτό και υπάρχουν κάθε συντεχνία έτσι, λειτουργεί με όρους αποκλεισμού. Έτσι, και η ιστορική συντεχνία ομοίως λειτουργεί και όλες οι άλλες. Δηλαδή άμα δεν ακολουθείς την πυραμιδική μορφή έτσι, κατεβαίνεις από στην αρχή και ανεβαίνεις προς τα πάνω, ας πούμε, να γίνεις μέντορας όταν ενηλικιωθείς και ηλικιωθείς επίσης, τότε αποκλείεσαι. Γίνεσαι, πώς το λέει ο Αγκάμπεν εκεί, είναι ένα homo sacer. Αυτό ναι. Είναι ακόμα χειρότερο ίσως στην δημόσια ιστορία, mm-hmm. διότι και υπάρχει το θέμα της ιστορίας εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι τεράστιο πολιτιστικό έτσι. Και πολιτικό διακύβευμα, ναι, ναι. και βέβαια η ιστορία και τα πορίσματά της ως δικαιολόγηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, ιδεολογιών mm-hmm. ή ακόμη και της εξωτερικής πολιτικής ή του οτιδήποτε κάνει μια χώρα. Οπότε έτσι. Εκεί, λόγω της ισχύως ίσως που εμπλέκεται, είναι ακόμη πιο δύσκολο η μία πλευρά να δει την άλλη ως διαφορετικές απόψεις και όχι εμείς οι επιστήμονες, εσείς οι τσαρλατάνοι ή οι ανενημέρωτοι στην πιο κομψή διατύπωση. Ναι, ναι. Βεβαίως, μα η δημόσια ιστορία είναι απλώς μία πολυτροπική έτσι, ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Και δεν το παραδέχονται. Νομίζουν ότι έτσι είναι. Κάνουμε ιστορικούς περιπάτους. Κάνουμε εκείνο, βγάζουμε, πάμε σε ιστορικές εταιρείες. Οτιδήποτε. Είναι τώρα έτσι τα καταναλωτικά στοιχεία αυτά, να προσεγγίσουμε τον κόσμο κλπ. Είχαμε τις παρελάσεις, ας πούμε, καλή ώρα, έτσι. Ναι. Τους δεκάρικους λόγους των αυτών. Δημόσια ιστορία ήταν και εκείνη και τώρα πια όχι, αυτά είναι έτσι αποθητικά. Ας κάνουμε μια άλλου είδους κατήχηση. Ήταν πρώτα η εθνική κατήχηση, τώρα είναι, δεν ξέρω πώς να την ονομάσει κανείς. Είναι η ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Και το βασικό είναι ότι δεν το παραδέχονται αυτοί που την κάνουν. Η πιθανή παραδοχή θα αφαιρούσε από την ρητορική της δυνότητα. Ακριβώς. Διότι όπως ζητάμε, είναι γενικά θέμα ίσως θετικισμού που λέμε, ότι όπως ζητάμε στις διάφορες επιστήμες σοβαρές και σίγουρες απαντήσεις και όπως έχουμε μάθει να βάζουμε ένα αυστηρό τείχος ανάμεσα στο «διαβάζω ένα βιβλίο μυθοπλασίας» ναι. και «διαβάζω κάτι το οποίο είναι ακριβές», νιώθουμε ότι όταν βλέπουμε τον απέναντι να μην έχει αυτή τη σφραγίδα του τελείως αντικειμενικού, τη δικαίωση τη δική μας και ένα ρήγμα στη θωράκιση, ας πούμε, του άλλου, που τον κάνει ευάλωτο και μπορούμε να τον αγνοήσουμε και ακόμη. Ναι, πλέον με όσα έχει βγει η σημειολογική ψυχανάλυση, έχουν ένα γλωσσική στροφή, ας πούμε, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, παρά μόνο σαν μια λειτουργία αμυντικοεπιθετική. Δηλαδή αμήνονται, περικλείονται γύρω ότι η δικιά μου ιστορία είναι η σωστή, ας πούμε. Σαν τη σωστή μεριά της ιστορίας που λέμε στην πολιτική διάφορη επίσης, έτσι. Και αμυνόμαστε πίσω και επιτιθέμεθα. Ο πολεμικός χαρακτήρας της ιστοριογραφίας είναι πολύ φανερός σε όποιον θέλει να το δει, βέβαια. Δεν κάνουμε εκδοχές έτσι γενικά. Πολεμούμε. Αυτό σχετίζεται και με την ανάγκη του ανθρώπου, όπως ζητάει τον σκοπό και το νόημα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, αναζητούμε και στην ιστορία. Και εδώ ίσως έρχονται και κάθονται οι θεωρίες της φιλοσοφίας της ιστορίας που πάει κάπου ή έχει κάποιους νόμους. Αυτό είναι, έχουν αξία σήμερα αυτά τα σχήματα ή είναι απλά ψυχολογική εξασφάλισή μας? Εντάξτε, είναι ανθρώπινο. Έτσι. Θέλουμε να ξέρουμε ποιον θα εμπιστευτούμε. Έτσι ότι δεν θα μας ξεγελάσει. Ότι δεν μπορούν να δυσπιστήσουν, είναι ανθρώπινο αυτό. Αλλά επειδή η ζωή είναι πλούσια με εμπιστοσύνες και δυσπιστίες, με καλά και σκοτεινά σημεία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εκπαιδευμένοι, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, και στον χώρο της ιστοριογραφίας και στον χώρο της κοινωνίας, της πολιτικής, της θρησκείας, να είμαστε ανοιχτοί και διασταλτικοί και με τις αντένες έτσι, ανοιχτές, για να αναγνωρίσουμε στο βαθμό που μπορούμε, γιατί αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Τώρα πια με τις επικοινωνιακές επιστήμες, πολύ εύκολα, και το διαπιστώνουμε αυτό έτσι σε πολλούς ανθρώπους, οι επικοινωνιολόγοι μας εκμαυλίζουν και μας αποπλανούν με το καλημέρα. Και επειδή, όπως λέει ο Μπατάιγ, έχω μια αγαπημένη έκφραση που λέει ο Ζος Μπατάιγ, ότι η πρώτη ιδιότητα του υποκειμένου είναι να αυταπατάτε, και το ξέρουμε όλοι μας, έτσι, στην παρέα μας, στην οικογένειά μας, πόσο εύκολα αυταπατώμαστε. Και στον χώρο της πολιτικής και της κοινωνίας,
Γι' αυτό θα πρέπει να υπερβούμε κάθε φορά τα στερεότυπα που μας δίνουν και τις αυθεντίες οι οποίες παρουσιάζονται ειδικά στον χώρο τον πολιτικο-κοινωνικό και οικονομικό και να ψάχνουμε βαθύτερα. Αυτό το βαθύτερο ψάξιμο της ιστορίας καμιά φορά, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, έχει την μορφή να βρούμε την χρησιμότητά της εντός εισαγωγικών. Έτσι. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές τι διδάσκει η ιστορία, ειδικά οι δικοί μας, τι κάνανε σωστό ή λάθος οι προγονείς μας και πώς μπορούμε αυτό να το διδάξουμε ώστε να μην επαναληφθεί για τα κακά της ή να επαναληφθεί στα σωστά της. Έτσι, ναι. Όμως μέσα από αυτό το πλαίσιο που βλέπουμε ότι δεν αντέχει η έννοια αυτής της αντικειμενικότητας και άρα των λύσεων ίσως που μπορεί να προσφέρει, έχει νόημα να μιλάμε για ιστορία που διδάσκει ή ιστορία που μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψή της ή να την επαναλάβουμε αν μας αρέσει? Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ένα άλλο στερεότυπο. Η ιστορία διδάσκει. Διδάσκει αυτούς που θέλουν να διδαχθούν αφενός. Δηλαδή, η ιστορία μπορεί να διδαχθεί, διδάσκεται η ιστορία, έτσι, και καλά κάνει και διδάσκεται, έτσι. Αλλά μέσα από εκεί πάντα μπορούμε να βρούμε μερικές σταθερές. Δηλαδή, έγινε ο εμφύλιος πόλεμος, έγινε η μάχη των Θερμοπυλών. Οι μαρτυρίες που έχουμε μέχρι τώρα μας δείχνουν ότι έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε μια βεβαιότητα ενός ιστορικού χρονολογίου. Το πώς τώρα έγινε, τι αισθάνθηκαν εκεί, γιατί αν ήταν, δεν είχε νόημα ιστορία, φτιάχαμε ένα κατάλογο με τις χρονολογίες και βάζαμε δίπλα, όπως κάνουν έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γοητευτικό, βασανιστικό κιόλας και τυραννικό παιχνίδι το να μπει κανείς μέσα από τις πηγές. Εγώ καλώ τους, γιατί ήταν υποψήφιοι δάσκαλοι, να κινηθούν με μαεστρία μέσα στις ιστορικές πηγές. Με επίγνωση ότι όλοι έχουν πάντα μια προαπόφαση, αυτοί που τις γράφουν. Εγώ που τις έρχομαι και τις διδάσκω ή τις διαβάζω. Λοιπόν, και μπορεί να βρει κανείς πολύ ωραία πράγματα μέσα στην ιστορία. Και όχι για να αποδείξει εκείνο ή το άλλο. Μπορεί να τα αποδείξει. Ανθρώπινο και αυτό. Όταν ο άλλος σε πολεμάει, όπως ήταν η ιστορία με τον Φαλμεράγερ, παραδείγματος χάρη, έτσι, καλά ξεσηκωθήκαν Έλληνες και ξένοι για να πούνε ότι τελικά δεν είμαστε έτσι, δεν έχουμε σλαβοποιηθεί, αρβανοποιηθεί, όπως έλεγε ο Φαλμεράγερ, για δικούς του λόγους επίσης. Δηλαδή, η Έλλη Σκοπετέα έχει βγάλει ένα βιβλίο από τα τρία που έβγαλε, έτσι, πολύ σημαντική, και εγώ την αγαπώ πολύ, Τεχνάσματα του αντίπαλου δέους, και προσπαθούσε να βρει μέσα από τα κείμενα εκεί στην βιβλιοθήκη του Βερολίνου, νομίζω κλπ. Για ποιους λόγους ο Φαλμεράγερ, δηλαδή βρήκε τις πηγές έτσι, 19ος αιώνας έτσι, και βρήκε τι ακολουθούν και είπε ότι οι Έλληνες, τέλος πάντων, δεν είναι Έλληνες πια. Είχε ολόκληρη ιστορία, υπήρχε αυτή, όπως λέει μια ιστορικός, η τυραννία της Ελλάδος πάνω στη Γερμανία. Έτσι. Όλος αυτός ο κλασικισμός που και ήρθαν και με τους Βαβαρούς εδώ πέρα κλπ. Δηλαδή τα πράγματα έχουν να βρει κανείς αιτίες. Στο βαθμό που μπορεί. Βλέπουμε δεν υπάρχουν τελεσίδικα πράγματα. Ναι. Βλέπουμε και εδώ την ευθύνη της ιστορίας. Γιατί όπως στην περίπτωση του Φαλμεράγερ και σε άλλες πολύ περισσότερες, η επικράτηση μιας ατζέντας ή μιας σχολής μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη μοίρα λαών και βεβαίως να πυροδοτήσει γεγονότα, καταστροφές ή το αντίθετο, θετικά. Να, για στην ιστορία με τον Φαλμεράγερ, δηλαδή οι Έλληνες, έτσι, στηριχθήκαν στους προγόνους. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός έλεγε, εν ολίγης, ότι πραγματικά εσείς που είστε τώρα ραγιάδες εδώ, κοιτάξτε το παρελθόν τι ήταν. Αν λοιπόν αυτό το παρελθόν έσβηνε, γι' αυτό ξεσηκωθήκαν ο Κόπιτερ, ο Παπαρηγόπουλος και άλλοι, ας πούμε, που μιλήσανε τότε και βγάλανε, δηλαδή ήταν απειλή. Ωραία, όταν απειλείσαι αναγκαστικά, δηλαδή πολεμήσαι μάλλον έτσι, αναγκά αμήνεσαι. Αυτό είναι, αλλά όταν τα πράγματα είναι σε μια κατάσταση, θα λέει κανείς έτσι ήρεμη, και πότε βέβαια είναι ήρεμη έτσι, μπορεί να δει κανείς διαφορετικές εκδοχές των πραγμάτων. Αλλά όταν απειλήσεις θα μιλήσεις και πάλι θα κάνεις μια διαδικασία εκλογικεύσεων όπως κάνει εκείνος ο αντίπαλος και εσύ κάνεις πάλι εκλογικεύσεις. Που σημαίνει πάντα έχει ένα χαρακτήρα προσωποκεντρικό. Η ιστοριογραφία είναι και η ιστορία είναι μια υπέροχη κατάσταση, έτσι, αρκεί να μην την ακινητοποιήσουμε και τη χρησιμοποιήσουμε πια έκδηλα κιόλας για συγκεκριμένους στόχους. Στιγμή πολλές φορές, επειδή αναφέρθηκε για το καινούριο που είναι απαραίτητα καλύτερο από το παλαιό, το παλαιό δεν είναι πλέον εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και δεν μπορεί κανείς. Ναι, ναι. Σαν ένα απλός αναγνώστης, δηλαδή δίνεται καμιά φορά η εντύπωση ότι από όλον τον όγκο, για παράδειγμα, όλων των ιστορικών μελετών του παρελθόντος, οι οποίες σήμερα μπορεί να παραμερίζονται ως ουσιοκρατικές ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία απέναντί τους,
ότι απλά χρειάζεται χώρος για να βγουν οι επόμενες. Mm-hmm. Δεν αποδομήθηκαν γραμμή προς γραμμή, απλά πέρασε ο καιρός τους και είναι η εποχή για ήταν νέα πρόσωπα και νέες ιδέες. Να δουν τον κόσμο. Ο τρόπος τότε, άλλος καλύτερα, άλλος λιγότερο καλύτερα, έτσι. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε αυτό, είναι μεγάλη αλαζονία και εγώ να πιστεύω ότι εμείς βλέπουμε καλύτερα από εκείνους. Γιατί το παρελθόν ξαναγυρίζει, λένε αυτό καμιά φορά, ακούμε τώρα εδώ και 20 χρόνια, είμαστε στον 21ο αιώνα πόλεμοι. Γιατί σταμάτησε να είναι ο άνθρωπος πολεμικών. Γιατί. Φτάσαμε σε μια διαδικασία μεγάλης, ας πούμε, ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας, πού. Εδώ όλοι μιλούν για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο πια. Όχι έτσι, τίποτε συνωμοσιολόγοι, έτσι. Ένα σωρό ηγέτες από εδώ, προσέξτε τι θα γίνει, οθούμαστε έτσι, οθούμαστε αλλιώς και βγαίνουν κι άλλοι πόλεμοι στο προσκήνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ιστορική και η ανθρώπινη. Πριν 30 περίπου χρόνια είχε διακηρυχθεί το τέλος της ιστορίας. Ναι, ακριβώς, ναι, γιατί ήταν ακριβώς το τέλος της ιστορίας, η κατάρρευση τότε του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και η υπεροχή, η φαντασιακή υπεροχή του καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Βλέπουμε τώρα ότι και αυτό είναι πολύ κοντά στην κατάρρευση. Ήδη ο άξονας του κόσμου έχει μεταφερθεί από το δυτικό ημισφαίριο στο ανατολικό. Και ποιος ξέρει τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια, δεν μπορώ στους επόμενους μήνες. Πολύ σωστό αυτό. Τι προοπτικές βλέπετε στην Ελλάδα, ώστε ο διάλογος, ειδικά στα πιο ευαίσθητα ιστορικά θέματα, να ξεφύγει από αυτή την πολεμική και να υπάρξει ένας καλύτερος διάλογος μεταξύ μύθων εντός εκτός εισαγωγικών που συνεννοούνται και ανέχονται ο ένας στην ύπαρξη του άλλου ως νόμιμοι? Είναι δύσκολο αυτό. Το βιβλίο αυτό για το ιστορούμενο διεμπιστοσύνης είναι ακριβώς μια πρόταση, την οποία προτείνω καταρχάς στους συναδέλφους μου πρώτα ιστορικούς, να δούνε πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι αποθούνε οι ίδιοι προσωπικά. Ενώ όλο το κείμενο βρίθει από παραπομπές ξένων ιστορικών, λογοτεχνών, φιλοσόφων, φιλοσόφων της ιστορίας κλπ. Αφού λέω στον πρόλογο, είναι αυτό που λέω σε φέρεις, είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Βεβαίως. Εγώ απλώς πήρα την έννοια της εμπιστοσύνης διαβάζοντας άλλες μελέτες εκτός ιστορίας και λέω για να δω πώς λειτουργεί αυτή. Κατά την άποψή μου λειτουργεί πάρα πολύ. Γιατί την αποθούν και θέλουν να κρυσταλώσουν μια συγκεκριμένη ιστορική εκδοχή και να την κατηχήσουν έτσι, στο λαό, στους φοιτητές, στα πανεπιστήμια κλπ. Έχω προσωπική εμπειρία των πραγμάτων αυτών. Μακάρι να μπορούσε να γίνει, να δουν τον κόσμο διασταλτικά, να δουν τη θεωρία διασταλτικά, την πραγματικότητα διασταλτικά. Και δυστυχώς αυτό βγαίνει όχι μόνο από την πλευρά των ιστοριογράφων, αλλά βγαίνει και στους αναγνώστες, ειδικά για τα θέματα που άπτονται ταυτοτήτων εθνικών ή ιδεολογικών. Πολλές φορές, και είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και το έχω νιώσει, και εγώ το έχουμε νιώσει περισσότεροι, πιστεύω. Νιώθουμε ότι ακούγοντας και διαβάζοντας μία ερμηνεία, ένα σχήμα σωστό, είναι σαν να έχουμε τη φανέλα της ομάδας μας και να βλέπουμε να επιβάλλεται πάνω στον αντίπαλο. Πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρουν καν να μάθουμε τις ιστορικές λεπτομέρειες και τα γεγονότα. Απλά πες μου ότι ήμασταν οι καλοί της υπόθεσης. Ναι, ναι. Νιώθω ακριβώς. Πολλές φορές ότι είναι ακριβώς αυτό που βγαίνει. Πες μου ότι εμείς ήμασταν οι νικητές. Πες μου ότι ήμασταν πρώτοι εμείς από τους άλλους. Να νιώσω ωραία, να ηρεμήσω και μετά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Είναι μια παρορμητική αντιμετώπιση όλων των πραγμάτων και της ιστοριογραφίας. Δηλαδή μια αδιάσκεπτη, πώς να το πει κανείς, χωρίς σκέψη, χωρίς βάθος. Αλλά η διαδικασία είναι ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Πρέπει να είμαστε σκεπτικιστές. Για να γυρίσουμε λίγο πριν τη δημόσια ιστορία, επειδή είπαμε και για την εκπαίδευση, και αυτό μας επιστρέφει ίσως λίγο στο θέμα της αντικειμενικότητας. Θυμάμαι σαν μαθητής τους θετικούς επιστήμονες δασκάλους μας, οπότε αναφερόταν το θέμα στα θεωρητικά μαθήματα ή μπορεί να βλέπαν τις σημειώσεις της ιστορίας στον πίνακα πριν τις σβήσουν για να γράψουν τα δικά τους. Λέγανε αυτά είναι παραμύθια και από τη στιγμή που ένας ιστορικός Α γράφει έτσι και ο Β γράφει ανάποδα, αποτέλεσμα είναι εν τέλει ότι δεν αξίζει καν να ασχοληθούμε. Και σε μια κοινωνία που τόσο πολύ έχουμε ψηλά τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία ή την επιστήμη με έψιλον κεφαλαίο σαν ηθικό και πολιτικό οδηγό, πόσο δύσκολο είναι να δείξουμε ότι τούτος ωραίος διάλογος της αναμυθοποίησης αξίζει και δεν χρειάζεται αυτή τη θετικιστική σφραγίδα. Και ειδικά στους μαθητές, ας πούμε, επειδή το θυμάμαι αυτό από το σχολείο. Το σχολείο. Κοιτάξτε, πρέπει να τους ξεκλειδώσουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Γιατί ακριβώς έρχονται και αυτοί με προαποφάσεις προαπαιτούμενα.
έτσι, κάποιον έχουν εμπιστευτεί ή κάποιον προσορμιστήκανε σε μια εμπιστοσύνη, η οποία είναι και πολλές φορές παρορμητική, δηλαδή δεν ανεξέταστη. Μπορούμε, εγώ στα μαθήματά μου προσπαθώ, τουλάχιστον αυτά ή όπου μπορώ να μιλήσω και λοιπά με καλούνε, προσπαθώ να δώσω αυτή την άλλη διάσταση, η οποία έχει μέσα ανθρώπους. Έχει ανθρώπινα στοιχεία, έχει προσωποκεντρικότητα, όπως λέω. Δεν πιστεύω σε αντικειμενικότητες, και εγώ δεν πιστεύω, έτσι, ακριβώς. Η εμπιστοσύνη μου είναι στον προσωποκεντρικό χαρακτήρα των ανθρώπινων φαινομένων και ένα από αυτά είναι και η ιστοριογραφία. Άρα, αφού μιλήσατε για μια ιστοριογραφία προσωποκεντρική, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια ιστορία αποφατική, η οποία ίσως δεν εξαντλείται στα ακριβή δεδομένα και στους ορισμούς προσπαθεί να κάνει. Αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίος όρος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η γλώσσα, όπως φαίνεται και από τα βιβλία μου. Αποφατική ιστοριογραφία. Μου ακούγεται υπέροχο. Πραγματικά είναι. Είναι μια ιστοριογραφία η οποία ψάχνει τα εντός και τα εκτός των πραγμάτων, των προσωπικότητων και θα μπορούσε πραγματικά να είναι ένας όρος ο οποίος να ταιριάξει, πρέπει να τον επεξεργαστεί κανείς. Αποφατική. Ένα πράγμα που θέλω να πω έτσι επ' ευκαιρία που έχει σχέση με αυτά, είπαμε για τα πολλά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέτουμε σε κάθε ιστορική πηγή. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Για λόγους χρόνου, για λόγους ιδεολογίας πρωτίστως, σύνδεσης ιστορική κουμπώνουμε τις πηγές της ερμηνείας μας και τούμπαλιν. Έτσι. Ο Πολ Βέν έχει μια υπέροχη φράση η οποία την έχει ευκτικά διατυπωμένη. Η φράση είναι αυτή ότι η ιστορία θα όφιλε να είναι μια πάλι, θα όφιλε να είναι μια πάλι ενάντια στην οπτική που μου δίνουν οι πηγές. Δηλαδή, η πηγή με κατευθύνει στο να πω ότι αυτός, και το λέει κιόλας πιθανώς, σαφώς, έμεσα, πάντα το λέει, ότι αυτός σκότωσε τον άλλο. Έχει μια δολοφονία πολιτική, οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Εγώ όμως, σαν ιστορικός, θα πρέπει να ασκήσω την αρχή, την ποπερινή αρχή, ας πούμε, της διαψευσιμότητας. Δηλαδή, να μην προσκοληθώ απάνω, επειδή αυτή η πηγή φαίνεται ενδεχομένως να ταιριάζει με την ιδεολογία, οντολογία μου, και να πάρω μια αντίστροφη πορεία όσο μπορώ να ψάξω, γιατί κακά τα ψέματα δεν είμαι εκεί. Δεν είμαι στο τότε. Είμαι στο τώρα, το οποίο τώρα είναι πολλές φορές πολύ διαφορετικό από το τότε. Ένα παράδειγμα για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που μας λέει ο Λουσιέν Φέμπρ. Αυτός είναι ένας από τους δύο ιδρυτές της σχολής των Ανάλ, της περίφημης σχολής που ήταν σταθμός στην ιστοριογραφία του 20ου αιώνα. Λέει λοιπόν αυτός, νομίζω αυτό το έλεγε στο Μεσοπόλεμο, δεν θυμάμαι. Λέει, εγώ λέει, σαν Γάλλος πολίτης στο Παρίσι, στο Στρασβούργο που ήταν του Μεσοπολέμου, που είχαμε ηλεκτρισμό. Τότε είχαν, εδώ στην Ελλάδα είχαν λίγο αργότερα, έτσι, και στα χωριά μας από το 70 και μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω τον μεσαιωνικό άνθρωπο, όπως θα ήθελα ή όπως θα νόμιζα, ο οποίος δεν είχε ιδέα τι είναι ηλεκτρισμός. Άνθρωπος και εκείνος, όπως και ο Φέμπρ, όπως και εμείς σήμερα, με πάθη, αντιπάθειες, μανίες, μίση, αγάπες, συμπάθειες, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι η ανθρώπινη φύση είναι πάντα ένα ηφαίστειο. Η νοοτροπία όμως του μεσαιωνικού ανθρώπου είναι άλλη από την νοοτροπία αυτού που έχει ηλεκτρισμό ή αυτού που έχει σήμερα το διαδίκτυο και την ψηφιακότητα. Λοιπόν, άρα το να προχωρώ μιλώντας μόνο με όρους του παρόντος. Αυτό βέβαια είναι ένα αμάρτημο που το λένε όλοι οι ιστορικοί, αλλά δεν ξέρω πόσοι το αντιλαμβάνονται, το αμάρτημο μάλλον του αναχρονισμού. Δηλαδή είναι, ο Μπλοχ επίσης έλεγε ότι πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε τις πηγές αυτά τα οποία δεν λένε οι πηγές. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι ιστορίες ανθρωπότητας λένε γεμάτη με ψευδείς ειδήσεις. Ο Λεγκόφ μιλούσε για να φτιάξουμε τα αρχεία της σιωπής. Και ρώταγα στα παιδιά πολλές φορές, φοιτητές εκεί, τι είναι, τι σημαίνει, δηλαδή αρχεία της σιωπής, η σιωπή έχει αρχείο, τι είναι αυτό κλπ. Λοιπόν, και προσπαθούσαμε έτσι να μπούμε λίγο, γιατί οι εκφράσεις πολλές φορές συμπυκνώνουν πολύ βαθιά νοήματα που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά, ας πούμε. Αυτό μου θυμίζει τώρα αυτό που λέμε οι εκφράσεις. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, και το γράφω μέσα στο βιβλίο, είναι ότι η ιστοριογραφία είναι γλώσσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούν πολλές φορές ιστορικοί, χρησιμοποιούν μια στεγνή γλώσσα, την οποία διαβάζει κανένας μη ιστορικός, έτσι. Γι' αυτό και ο κόσμος διαβάζει συνήθως ιστορικά μυθιστορήματα.
Είναι γλώσσα, που σημαίνει ότι είναι υποκείμενη στο πιο ευέλικτο όργανο του ανθρώπου. Δηλαδή πολλές φορές εγώ το έχω παρατηρήσει και στον προφορικό λόγο και στο γραπτό, το δικό μου και των άλλων φυσικά, πόσο με ένα κόμμα σε άλλη θέση, με ένα συνώνυμο στη θέση ενός άλλου, με μια άλλη έκφραση βγαίνει άλλο νόημα. Η ψυχανάλυση, από όσο θυμάμαι, έλεγε ότι δύο λόγοι με την ίδια δομή δεν έχουν ποτέ το ίδιο νόημα. Η λέξη μπράβο, ας πούμε, να δομή συγκεκριμένη, έχει 5-6 λέξεις, πόσο έχει εκεί, 6 γράμματα. Είναι το μπράβο το ηρωνικό, το μπράβο το επενετικό, το μπράβο δεν ξέρω τι άλλο είναι, έτσι, με διάφορες διαβαθμίσεις ανάμεσα. Αυτό λοιπόν που ξεχνάμε σαν ιστορικοί είναι ότι είναι γλώσσα και ότι ταυτόχρονα συνθέτουμε. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, δεν ξέρω όσοι έχουν, ας πούμε, έτσι συγγράψει, οτιδήποτε να συγγράψει, ακόμα και μια επιστολή. Θα μπορεί ίσως και ένα SMS, έτσι, το οποίο όμως απευθύνεται σε κάποιον, έτσι, όχι με τα γκρίκλεις εκεί και τα συγκεκριμένα γράμματα, να δει κανείς πώς συνθέτει μια πρόταση. Αυτά που κάνουν στο δημοτικό σχόλιο, που δίνανε λέξη να φτιάξει προτάσεις, που λέγανε στην πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, έτσι, σαν άσκηση. Αυτό διαφοροποιεί πάρα πολλές φορές και με πολύ δυναμικό τρόπο το λόγο που εκφέρεται. Άλλο τώρα αυτό το λόγο πώς θα τον προσλάβει ο άλλος. Αυτό δεν το ελέγχει ο... Δεν μπορώ να το ελέγξει, αλλά πάντα, λέει ο Ουμπέρτο Έκο, ότι έχω πάντα στο μυαλό μου, δεν γράφω ποτέ για τον εαυτό μου, και έχω πάντα στο μυαλό μου έναν ιδανικό αναγνώστη. Αυτός ο οποίος και εγώ θέλω έναν ιδανικό αναγνώστη του βιβλίου μου. Είναι δηλαδή, ενημερωμένος, καλοπροαίρετος. Ναι, καλοπροαίρετος, θετικός, να δείξει εμπιστοσύνη. Δηλαδή, εκπέμπω το βιβλίο μου, το λόγο μου και ζητάω εμπιστοσύνη. Δεν ανταλλάσσουμε βεβαιότητες, ανταλλάσσουμε εμπιστοσύνες ή δυσπιστίες βέβαια. Οι οποίες και διαψεύδονται. Πολλές φορές διαψεύδονται. Ακριβώς, ναι, όλοι διαψευστόμαστε, όπως να το πει κανείς, ναι. Επειδή πριν αναφέρατε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον αναχρονισμό, ναι, ναι. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει νομίζω πάντοτε στην μοντέρνα εποχή, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση με βάση την σύγχρονη ηθική μας και δει την πιο προωθημένη ίσως εντός εισαγωγικών, να κρίνονται συνήθως με διάθεση αποκαθήλωσης οι παλαιότερες ιστορικές φιγούρες και τα συγγράμματα των παλαιότερων εποχών. Και προσπαθούμε έτσι με έναν τρόπο να τα αποκαθάρουμε και να κρατήσουμε μόνο τα σωστά, αφού εμείς τώρα φτάσαμε στη σωστή πρόοδο των αξιών, απαιτούμε και από τα προηγούμενα να ακολουθούν εμάς. Αυτό όμως πώς συνδέεται, επειδή συνήθως υπάρχει διαμαρτυρία απέναντι σε αυτή τη διαδικασία ότι δεν σέβεται την ιστορία, πώς συνδέεται αυτό ίσως με την γενική παρακμή των ανθρωπιστικών σπουδών, που η ιστορία αναπόφευκτα θα τη νιώσει άμα λειτουργεί έτσι. Ήδη, μα είναι γνωστό ότι οι έδρες ανθρωπιστικών σπουδών, όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υποβαθμίζονται, υποχρηματοδοτούνται. Πάμε σε ένα τεχνοσύμπαν, σε ένα τεχνομέλλον, τέχνο futures είναι η έννοια που χρησιμοποιούν, στην οποία θέλουμε να έχουμε μία συγκεκριμένη αλγοριθμική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Μια κατάσταση problem solving. Πρέπει η ιστορία και όσοι την αγαπούν, αλλά όχι όμως κατά μίμηση των τεχνολογικών επιστημών. Δηλαδή η ιστορία γεννήθηκε σαν επιστήμη, κατά το 19ο αιώνα με τους Οράνγκε και τους άλλους, το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και όλα αυτά, γεννήθηκε σαν μια προσομοίωση της αντικειμενικότητας που φαινόταν τότε ότι φέρνει στον κόσμο οι φυσικές επιστήμες. Η φράση του Οράνγκε ότι να πω τα πράγματα όπως ακριβώς έγιναν, έτσι είναι διάσημη. Αυτό το πράγμα πλέον, αφού είδαμε ότι και η διαφωτιστική, έτσι, το διαφωτιστικό πρόταγμα του κόσμου και το τεχνολογικό πρόταγμα του κόσμου, ουσιαστικά, παρόλη την επιμονή των ελίτ, συνεπικουρούμενοι από τους οργανικούς διανοούμενους και οργανικούς επιστήμονές τους, έτσι, για να θυμηθούμε τον Γκράμψη, λοιπόν, ουσιαστικά το προωθούν. Αυτό θα πρέπει, στο βαθμό που είναι εφικτό, και εμείς οι δάσκαλοι και καθηγητές κάθε βαθμίδας θα πρέπει με έναν τρόπο να το προβάλλουμε, πώς να πω, να βοηθούμε τους ανθρώπους να το καταλάβουν, ότι δεν μπορεί το μέλλον να γίνει μηχανιστικό όπως πάνε να μας γίνει, όπως πάνε να το προωθήσουν να γίνει. Είναι δύσκολο όμως, γιατί έχουν προχωρήσει πολύ. Όλοι εκμαυλιζόμαστε και αποπλανούμαστε από αυτό, από τα ανακουφιστικά και φαντασμαγορικά επιτεύγματα της τεχνολογίας.
ψηφιακότητα, όλα αυτά τα πράγματα είναι πόσο σημαντικά έτσι και δεν κοιτάμε λίγο παρακάτω. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και της μόδας μια ημιιστοριογραφία των πάντων, η οποία φιλοδοξεί να ξεκινήσει από τις πρώτες γεωλογικές μορφές του πλανήτη Γη και να καταλήξει σήμερα ώστε να δώσει τις απλές και έτοιμες απαντήσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας ή όλα τα θέματα του καιρού μας. Αυτό είναι μια δετερμινιστική αντίληψη των πραγμάτων. Η ιστορία προχωράει με ατζέντες. Κακά τα ψέματα. Κάθε είδους ατζέντες. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι προχωράει με κατηχήσεις. Παλιά κατηγορούσαν το κατηχητικό, το θρησκευτικό κατηχητικό. Τώρα όμως η κατήχηση η οποία συμβαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με το κατηχητικό που μπορούσε να απορρίψει κάποια στιγμή, περνώντας στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία, και πάρα πολλοί το απορρίψανε για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τώρα αυτό είσαι εγκλωβισμένος μέσα στην κατήχηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τεχνολογίας, των ανθρώπων που παρουσιάζονται σε αυθεντίες κλπ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Αλλά ο καθένας μπορεί να βάλει, αν το συνειδητοποιήσει, ένα μικρό πετραδάκι, έτσι, λίγο να διαλύσει τη θολούρα τη μεγάλη που υπάρχει. Τουλάχιστον για αυτόν και τους οικείους του, κάθε είδους οικείους, όχι της οικογένειάς του μόνο, αυτούς που τον ακούνε, τους φοιτητές. Εγώ έχω έτσι παραδείγματα φοιτητών τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν που είμαι στο Πανεπιστήμιο, που πραγματικά έτσι δεν είναι τόσο προσκολλημένοι όπως περιμένει κανείς από τα νέα παιδιά σε αυτό το σύμπαν το οποίο μας ετοιμάζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένες ελίτ. Δηλαδή έχουν αντιστάσεις, δεν τις καταλαβαίνουν όμως. Κάτι αντιδρά μέσα τους και αυτό βέβαια είναι το παρήγορο, αυτό να αποκτήσει αυτή η αντίσταση μια συνειδητοποίηση, μια επίγνωση. Θα ήταν ευχής έργων και ειδικά από τη στιγμή που οι νεότερες γενιές ένα θετικό που έχουν ότι επειδή μεγάλωσαν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το νιώθουν απολύτως στο πετσί τους. Ενώ οι προηγούμενοι, οι οποίοι το σχεδίασαν και το οραματίστηκαν, το είχαν ίσως λίγο ξεδινικευμένα στο μυαλό τους ότι είναι αυτό που έρχεται και θα είναι όπως το φανταζόμασταν. Διότι άλλο να βλέπεις πώς θα είναι, για να γυρίσουμε πάλι στην ιστορία, τον 21ος αιώνας μετά το τέλος της ιστορίας όπως το φανταζόσουν το 90, και άλλο να έχεις μεγαλώσει στη σημερινή εποχή με τη μεγάλη οικονομική κρίση. Αφγανιστάν, Ιράκ, διδήμους πύργους, Ουκρανία, κορονοϊή. Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι τη σήμερα ημέρα θα είχαμε ποτέ μεγάλες λοιμώδεις ασθένειες. Λέω, αυτά είναι εποχή, ξέρω εγώ, ο μαύρος θάνατος στο Μεσαίωνα. Δεν είναι μόνο οι πόλεμοι που λένε, μα καλά γίνονται το 2023, είναι 1000 πράγματα και ένας θεός ξέρει και πόσα άλλα θα γίνουν στο μέλλον που δεν θα τα θεωρούμε δυνατά για την εποχή μας εντός εισαγωγικών. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, σας λέω. Δηλαδή και η δική μου εμπειρία των πραγμάτων, η αίσθηση που έχω μέσα από τα διαβάσματα και τα ακούσματα και τις συναναστροφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε ο καθένας από το μετερίζει που είναι, στον βαθμό που μπορεί, λίγο να ξεθολώσει την κατάσταση. Δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ ψηλά τον πήχη και να πούμε ότι θα σώσουμε τον κόσμο εμείς, έτσι, ο λόγος μας, οτιδήποτε άλλο. Ο λόγος μας είναι πνιγμένος μέσα σε εκατομμύρια άλλους λόγους, οι οποίοι θέλουν να τον πνίξουν κιόλας, δηλαδή έχουν επί τούτου τέτοια είναι ενεργό, πρόθεση. Δηλαδή. Είναι ενεργό, ναι. Σε πιέζω κάτω να μην σηκώσει κεφάλι καθόλου. Πέρα από το ξαναγράψιμο της ιστορίας που βλέπουμε με αφορμή τη σύγχρονη προσπάθεια για καθάρισμα όσων πραγμάτων του παρελθόντος δεν είναι αρεστά σήμερα, βλέπουμε καμιά φορά, πάλι με ιστορικές υποτίθεται μεθόδους, την προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ίδια η οντολογία του ανθρώπου. Πώς σχετίζεται αυτό με την εμπιστοσύνη ή την απώλεια εμπιστοσύνης που νιώθει ο άνθρωπος που τα προσλαμβάνει αυτά απέναντι σε μια ιστορία η οποία αλλάζει με τέτοιον στρατευμένο τρόπο. Είπα τη λέξη κλειδί. Στρατευμένο τρόπο. Πάντα η ιστοριογραφία από την εποχή που γράφανε ήταν οι χρονογράφοι των βασιλιάδων, έτσι, ήταν στρατευμένη. Δηλαδή προχωρούσε με ατζέντες, όπως λέμε. Συμπεριφερότανε μέσω ατζεντών, αν μπορούμε να πούμε στη γενική του πληθυντικού έτσι. Λοιπόν, και είναι και δόκιμο λίγο. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να μας προβληματίσει,
Γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μία στρατευμένη, μία δετερμινιστική πορεία προς ένα συγκεκριμένο, εντελώς συγκεκριμένο όμως σκοπό. Δεν αλλάζει μόνο η ιστορία, αλλάζει, θέλουν να αλλάξει η ανθρώπινη φύση, να αποκτήσει πολλά φύλλα συγκεκριμένα όπως είναι το θέμα των ημερών αυτών, να αποκτήσει πολλούς εαυτούς. Η κλασική μετανεωτερική επιταγή να είσαι ο εαυτός σου είναι μια φαντασίωση. Γιατί δεν υπάρχει ένας εαυτός συγκεκριμένος και ίσα ίσα η ίδια μετανεωτερικότητα μας σωθεί στο να έχουμε πολλούς εαυτούς, όπως και πολλούς κάθε είδους προσανατολισμούς. Αυτό είναι ένα στοιχείο που επίσης ταιριάζει και όταν αυτό το πράγμα έτσι έρχεται απ' έξω, ενσωματώνεται σαν πολιτική κατάσταση και ιδεολογική μέσα εδώ και ταυτόχρονα έτσι τσιμεντοποιείται, κρυσταλώνεται με νομικές ρήτρες, με νομικές έτσι, με νόμους κλπ. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να μας προβληματίσει. Κάτι παίζεται εδώ. Δεν είναι μία στην ιστορία, δεν υπάρχει αυτορύθμιση. Αυτή είναι μία καπιταλιστική, έτσι, ένα καπιταλιστικό πρόταγμα της αγοράς. Στην ιστορία κάποιος την προωθεί, κάτι θέλει να κερδίσει, αν το κερδίσει κάθε φορά, έτσι, αυτό βέβαια είναι ρίσκο, και πιέζει τους ανθρώπους κάθε εποχής, κάθε χώρας κλπ. Να δεχθούν και να εμπιστευτούν ότι αυτή είναι η φύση και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό κατά την άποψή μου είναι μια τεράστια φαντασίωση, μια επικίνδυνη φαντασίωση, την οποία καλούμαστε όλοι να δούμε πώς μπορούμε να την ερευνήσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Μέσα λοιπόν σε όλες αυτές τις ατζέντες, κύριε Σμυρνέα, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον που μπλέκεται η πολεμική και η ισχύς, αλλά και μια ιστορία η οποία θέλει να είναι ανοιχτή και θέλει να συμβιώνει με τις άλλες ερμηνείες σας, ποιο θα είναι το μήνυμά σας απέναντι στον φιλίστορα θεατή αυτής της εκπομπής, ο οποίος μπορεί να είναι φοιτητής, μπορεί να είναι μαθητής, μπορεί να είναι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει να μαθαίνει για το παρελθόν, να μαθαίνει να ακούει απλά ωραίες και αληθινές εντός και εκτός εισαγωγικών ιστορίες. Η ιστορία είναι υπέροχη. Θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε και την ιστοριογραφία υπέροχη. Να τις δώσουμε δηλαδή αυτή τη διασταλτική, την πολυμερή έτσι προοπτική, η οποία θα βοηθήσει τους ανθρώπους σε μια βαθύτερη συνειδητοποίηση του παρόντος τους πρώτα και μετά του παρελθόντος. Νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν ανοιχτοί ορίζοντες, παρόλο ότι πολλά σύννεφα θέλουν να τους κλείσουν, μαύρα και φοβερά, υπάρχουν και πραγματικά δηλαδή καλούμε εγώ σαν ιστορικός, καλώ τους ανθρώπους να αγαπήσουν την ιστορία, να ενδιαφερθούν για την ιστορία και να ανοίξουν το μέσα τους για να μπει η ιστορία μέσα. Αυτό σημαίνει να καταλάβουν, να έχουν δηλαδή την αυτοεπίγνωση, την αυτοσυνειδησία ότι είναι ιστορικά όντα και καλούνται να δράσουν με ιστορικό τρόπο, όχι εκτός ιστορίας. Γιατί ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία των ατζεντών θέλει να μας βγάλουν εκτός ιστορίας. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μια σωστή μεριά εντός πολλών εισαγωγικών πορεία της ιστορίας, μια δετερμινιστική, έτσι, ένα δετερμινιστικό προσανατολισμό, ο οποίος και μόνο να το σκεφτεί κανείς, θα πρέπει να φοβηθεί. Κύριε Σμυρνέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι έδωσα έτσι κάποια πράγματα και σε σχέση με το βιβλίο για αυτή την ανοιχτότητα, την ομορφιά, το ενδιαφέρον που έχει ακριβώς και η ιστορία και η ιστοριογραφία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.